Σε ευχαριστώ πολύ. Η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό τουρισμού υγείας μέσα από διεθνείς συνέργειες, καθώς και η ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χώρα μας διεκδικεί μερίδιο του τζίρου της παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού υγείας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Κι όμως έρχονται στην Ελλάδα από την άλλη άκρη του κόσμου, ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ελπίδα να αποκτήσουν παιδί. For me it wasn't really a issue of the cost so much as that I wanted to find someone who was good, someone who had a really good reputation. When the opportunity came to have the procedure and go to Greece, I said why not. I'm very excited and I am so happy. I'm looking forward to having a baby in Athens, Greece. Η Ελλάδα έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που χρειάζονται για να γίνει ένας ιδανικός προορισμός τουρισμού υγείας, με έως 90% χαμηλότερη δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης, υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες και μικρότερες λίστες αναμονής σε σχέση με άλλες χώρες, τόνισαν επιφανείς προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας από το χώρο της υγείας και του τουρισμού στην ημερίδα του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταλαμπαδεύσαμε την ελπίδα της χώρας μας μέσα στην ομογένεια, μέσα στους επιστήμονες, δώσαμε δείγματα γραφής του τι μπορεί κανείς να βρει στην Ελλάδα για τον ιατρικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, τουρισμό ευεξίας. Το vitabooking.com είναι το απαραίτητο εργαλείο που δίνει τη λύση στο να μπορεί ο ομογενής ή ο ξένος εύκολα και γρήγορα να βρει την υπηρεσία υγείας που τον ενδιαφέρει. Η χώρα μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό υγείας και στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών μας. Μάλιστα, έχουν δεσμευτεί 25 εκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους με πιστοποιημένες ιαματικές πηγές. Με αναγνώριση 60 τουλάχιστον πηγών φέτος και συνεχίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου να πλησιάσουμε τις 100 και να μπορέσουμε να έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα για επιδότηση των Δήμων. Η Ελλάδα διεκδικεί μερίδιο του τζίρου της παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού υγείας που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια με ρυθμό αύξησης περίπου 25% και 35 εκατομμύρια διασυνοριακούς ασθενείς από όλο τον κόσμο.